Συνάντησης. Okay. Καλησπέρα σας λοιπόν, σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στο Θέατρο της Δευτέρας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον τρίτο κύκλο τηλεδιαλέξεων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξία Παπακώστα, μέλος ΕΔΥΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορα βέβαια του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης, η οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με τα θέματα της παιδαγωγικής του θεάτρου, της διδακτικής του θεάτρου, του θεάτρου για παιδιά και νέους, των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο κλπ. Και θα μας παρουσιάσει το θέμα της, το οποίο έχει τίτλο «Σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Ανανεωτικές προτάσεις, καινοτόμες εφαρμογές». Κύριε Παπακώστα, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματά. Καλησπέρα σε όλους. Με πολύ χαρά είμαι απόψε μαζί σας στο Θέατρο της Δευτέρας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστώ το Ανοιχτό Πανεπιστημίο Κύπρου. Νιώθω πραγματικά σαν το σπίτι μου, γιατί η Κύπρος είναι η άλλη μου πατρίδα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα, έζησα την παιδική μου ηλικία στην Κύπρο. Ευχαριστώ και τον κύριο Γραμματά για την εμπιστοσύνη του και τις ευκαιρίες που δίνει σε όλους μας. Πρώτος βέβαια αυτός εντόπισε το πρόβλημα των σχολικών γιορτών εδώ και 2 δεκαετίες και τις χαρακτήρισε με τον ιδιαίτερο τρόπο του τότε το 2004 όταν έγραψε το βιβλίο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο», βαλσαμωμένες, δίνοντας το στίγμα της αναγκαιότητας για μια νέα οπτική. Περνάμε λοιπόν από τις παραδοσιακές σχολικές γιορτές, τις σύγχρονες εκδηλώσεις πολιτισμού στο σχολείο. Οι σχολικές γιορτές, παρότι έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που εντοπίσαμε αυτό το έλλειμμα, σε μεγάλο βαθμό έχουν μείνει πανομοιότυπες και επαναλαμβάνονται. Βέβαια, υπάρχουν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών, οι προτάσεις των φοιτητών, οι προτάσεις όπως τις στήριξε στο βιβλίο του ο κύριος Γραμματάς και όπως θα τις δείτε σήμερα. Και ευελπιστούμε σιγά-σιγά να αλλάξει το τοπίο. Ήδη υπάρχουν σχολεία που υποστηρίζουν κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε λοιπόν τι εννοούμε εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό εννοούμε να υποστηρίξουν οι ίδιοι μαθητές τη γιορτή, να ερευνήσουν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και κυρίως να συνδέσουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και γενικότερα την καθημερινότητά τους με τα μηνύματα του εορτασμού. Περνάμε λοιπόν από τις παραδοσιακές σχολικές γιορτές με το μουσιακό χαρακτήρα σε σύγχρονες καινοτόμες προσεγγίσεις. Πάβει να είναι μια ημέρα χωρίς μάθημα, η μέρα της γιορτής, και γίνεται σημαντικό κεφάλαιο της σχολικής ζωής. Απομακρύνονται τα στερεότυπα και οι κοινοτυπίες και μπαίνουμε σε ένα δρόμο γεμάτο πρωτοτυπίες και φαντασία. Ένα δρόμο γεμάτο από τα στοιχεία της παιδικότητας που δεν είναι άλλα από τη φαντασία, την ανατροπή, την έκπληξη, τη δημιουργικότητα. Έμφαση λοιπόν και στο συναισθηματικό χαρακτήρα, πολλαπλή οπτική, ανάδειξη της πολυμορφίας της τέχνης, ευελιξία και ελευθερία επιλογών, αυθεντικότητα και υψηλή αισθητική άποψη. Αφήνουμε πίσω την προχειρότητα, τον παλιπαιδισμό, την τυπικότητα, τον παροχημένο εθνοκεντρισμό. Άλλωστε, τα σχολεία μας όλα τώρα είναι πολυπολιτισμικά. Ανοίγεται λοιπόν το σχολείο στην κοινωνία. Έχουμε μια ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών. Φυσικά, όλο αυτό στηρίζεται σε μια θεατρική εμπειρία που χτίστηκε χρόνια και από τις επιμορφώσεις και από τα πανεπιστήμια και από τη θέληση των εκπαιδευτικών να αλλάξει
λίγο αυτό το κλίμα των σχολικών γιορτών να εξυγχρονιστούν και να φυσήσει ένας ανανεωτικός άνεμος. Συνεργασία, συλλογικότητα, επικοινωνία και προσφορά, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης γιορτής. Ανανέωση λοιπόν και εξυγχρονισμός. Γιατί? Υπάρχει ανάγκη προσαρμογής στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, στις νέες παιδαγωγικές θεωρίες που υποστηρίζουν τα νέα προγράμματα σπουδών. Μιλάμε για διαπολιτισμικότητα εδώ και πολλά χρόνια, για διαθεματικότητα, για πολυτροπικότητα. Μιλάμε για κριτικό γραμματισμό, για το σχολείο της εμπειρίας. Μιλάμε για αναστοχαστικές, μεταγνωστικές και ανατροφοδοτικές διαδικασίες, όπως πολύ ωραία μας τα είπε την προηγούμενη Δευτέρα ο κύριος Μανιάτης. Μιλάμε για διαφοροποιημένη διδασκαλία και τι γίνεται με τις γιορτές. Ανανέωση και εξυγχρονισμός και για κάποιον άλλον όμως λόγο. Ευαισθητοποίηση απέναντι στα θέματα της επικαιρότητας, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό πρόβλημα, οικολογικό πρόβλημα, υγειονομικό πρόβλημα, αλλοτρίωση, η αποθέωση του πλασματικού, η παραπληροφόρηση, η βία, η καταπίεση, η εκμετάλλευση, ο φανατισμός, η παραγωγή και κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας. Οι παιδαγωγικοί στόχοι των σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν να κάνουν πρώτα με τους μαθητές, οι οποίοι, όπως είπαμε, προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο το νόημα και τις αξίες του εορτασμού, συνδέουν το δικό τους εδώ και τώρα με τα μηνύματα και το περιεχόμενό του και γνωρίζουν τη χαρά της δημιουργίας, αισθάνονται ηθική ικανοποίηση. Και οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, ανανεώνουν τις παιδαγωγικές μεθόδους τους. Διαμορφώνουν ένα ευέλικτο και δημιουργικό πλαίσιο μάθησης. Ενισχύουν τις σχέσεις τους με τους μαθητές και τους συναδέλφους τους. Και διοχετεύουν τη δημιουργικότητά τους, τα ταλέντα, τις κλίσεις τους. Αναδεικνύουν τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επηρεάζονται οι σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις από την επικαιρότητα, από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, τη σχολική καθημερινότητα, την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας, τη σχολική κουλτούρα, την τοπική κοινωνία. Φυσικά, τα είδη της παραμένουν στα είδη της η επέτειοι ιστορικής μνήμης, οι γιορτές θρησκευτικής συνείδησης και εμπλουτίζονται συνεχώς και τα θέματα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, παράδειγμα η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, προστασίας του περιβάλλοντος, οι φυλετικές διακρίσεις, οι επέτειοι πάλι ειδικής αναφοράς στις οποίες ανήκουν οι γιορτές τοπικού χαρακτήρα, φορτίζονται ιδιαίτερα με την καινούργια διδακτική, με την καινούργια οπτική στη διδακτική της ιστορίας που αναδεικνύει έντονα το τοπικό στοιχείο. Και φυσικά, οι σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι παρουσιάσεις προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων του Δήμου ή προγράμματα που κάνουν διάφοροι φορείς σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, εκδηλώσεις διάχυσης στο πλαίσιο εργαστηρίων δεξιοτήτων και ανταλλαγών μαθητών, επισκέψεων του σχολείου σε πολιτιστικούς χώρους και συνδέονται με κάθε είδους δραστηριότητα της σχολικής μονάδας. Ευχαρίστηση πρώτα, σίγουρα ψυχαγωγία, αλλά αναδεικνύονται και κάποιοι άλλοι παιδαγωγικοί στόχοι έντονα στην εποχή μας, όπως η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η ενδυνάμωση της ιστορικής συνείδησης και μνήμης χωρίς ιδεολογικές ή εθνοφυλετικές στρεβλώσεις και φυσικά η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του άλλου. Ανάπτυξη λοιπόν συνεργασιών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Ένα κάλεσμα του σχολείου για συνεργασία σε γονείς, φορείς, καλλιτέχνες και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Πάντα βέβαια κάτω από την παιδαγωγική ομπρέλα του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Στην σύγχρονη σχολική γιορτή
διαμορφώνεται ένας νέος ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως αυτός υποστηρίζεται και στα νέα προγράμματα σπουδών και ειδικότερα της θεατρικής αγωγής. Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό αναμορφωτή διανοούμενο, τον εκπαιδευτικό φορέα αλλαγής και μετασχηματισμού, τον πρεσβευτή των τεχνών στο σχολείο, αυτόν που δημιουργεί πολιτιστικούς πυρήνες εντός και εκτός σχολείου. Νέα παιδαγωγική διάσταση είναι και η εφαρμογή σταδίων σχεδίου εργασίας. Όπως είπαμε, η σύγχρονη πολιτιστική εκδήλωση απομακρύνεται πάρα πολύ από ένα πρόχειρο σχέδιο, μια πρόχειρη κατανομή εργασιών στους μαθητές, αυστηρά καθοδηγούμενη, και γίνεται ένα σχέδιο εργασίας, ένα project με πολύ μεγάλες προοπτικές και από αισθητικής πλευράς και από παιδαγωγικής. Γίνεται επιλογή και διερεύνηση του θέματος, καθορισμός στόχων, διάκριση θεματικών περιοχών, συγκρότηση ομάδων και όλα αυτά τα βήματα που ξέρουμε από τα σχέδια εργασίας. Ο εκπαιδευτικός είναι διαμεσολαβητής, είναι συνεργάτης και εμψυχωτής και δημιουργεί, όπως είπαμε, αναστοχαστικές κοινότητες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αναπτύσσονται όλοι οι διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης των μαθητών, γιατί εξακτηνώνεται σε πάρα πολλά πεδία και επίπεδα πλέον η γιορτή. Αναπτύσσονται πολλοί χώροι, ώστε τα παιδιά να βρουν αντίκρισμα στις παραγωγικές τους ιδιοσυγκρασίες. Και φυσικά αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της γιορτής. Αναπτύσσονται δίκτυα και συνεργασίες ανάμεσα σε δημοτικούς φορείς, χώρους πολιτισμού, συλλόγους. Έχουμε δηλαδή μια κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και το σχολείο πλέον είναι συμμέτοχο όχι μόνο στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση, αλλά και στην επίλυση σύγχρονων και πολλές φορές έντονων τοπικών προβλημάτων, είτε αυτά είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά κτλ. Δημιουργεί λοιπόν το σχολείο ένα πολιτιστικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία μέσω της γιορτής. Φυσικά και παραμένουν οι καλλιτεχνικοί στόχοι, όπως τους ξέρουμε, όμως φορτίζονται διαφορετικά. Ανοίγονται νέοι δρόμοι και νέοι τρόποι. Έχουμε βιωματικούς πλέον τρόπους επαφής, παράδειγμα, με τα σημαντικά έργα τέχνης. Έχουμε απόκτηση αισθητικών κριτηρίων και αναγνώριση αισθητικών κατηγοριών μέσα από την πράξη όμως. Εξοικείωση με τις μορφές της τέχνης πάλι βιωματικά και φυσικά την αναγνώριση της σύζευξης, της ιστορίας και της κοινωνίας με την τέχνη που έχει μεγάλη σημασία και την κατανόηση της πολυμορφίας στην τέχνη, της ισότιμης αναγνώρισης του γηγενούς με το ξενόφερτο, του παραδοσιακού με το μοντέρνο, του εθνικού με το παγκόσμιο. Και πάρα πολύ σημαντικό βέβαια το ότι οι μαθητές οι ίδιοι γίνονται παραγωγοί πολιτιστικών προϊόντων, δεν παραμένουν καταναλωτές. Το περιεχόμενο τώρα, το περιεχόμενο όπως το ξέρουμε, μπορεί να είναι λογοτεχνικά έργα, θεατρικά έργα, μαρτυρίες, δημοσιογραφικά κείμενα, επιστημονικά κείμενα, μια και εμπλέκεται η σύγχρονη γιορτή και με την έρευνα, ψηφιακό υλικό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί οφείλουμε να δείξουμε και στους μαθητές μας τρόπους επιλογής του ψηφιακού υλικού μέσα από μια τεράστια δεξαμενή. Οικαστικό υλικό που θα δούμε φορτίζεται διαφορετικά και χρησιμοποιείται. Ηχητικό υλικό, γελιογραφίες, φωτογραφίες και πάνω απ' όλα δημιουργίες των ίδιων των μαθητών. Έχουμε δυναμική παρουσία σε συγκεκριμένες μορφές θεατρικής έκφρασης, όπως είναι το happening και το θεατρικό αναλόγιο. Το happening που μπορεί να σταθεί μόνο του σε μια γιορτή, αλλά και να εμπλουτίσει ένα πολυθέαμα. Το ίδιο ισχύει και για το θεατρικό αναλόγιο, το οποίο φορτίζεται όμως και εμπλουτίζεται με τους θεατρικούς κώδικες πιο έντονα. Υπάρχει η υποστήριξη, η σκηνογραφική,
που μπορεί να δώσει μία άλλη αισθητική και άποψη. Υπάρχει ενδυματολογική, υπάρχει η ενίσχυση με αντικείμενα, πάντα συμβολικά. Και γενικότερα υπάρχει ανάδειξη της θεατρικότητας και όλων των θεατρικών κωδίκων. Ένα άλλο θέμα, μια νέα καλλιτεχνική διάσταση πολύ σημαντική, είναι οι ενοποιητικοί σύνδεσμοι που υπάρχουν πλέον στις σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι η επινόηση ενός προσώπου, είναι η χρήση ενός άψυχου αντικειμένου, ενός ήχου, παραδείγματος χάρη μιας φωνής. Μια προβολή μπορεί να μας μεταφέρει χωροχρονικά. Μια αποστασιοποιητική τεχνική μπορεί να φέρει το κοινό σε προβληματισμό και να δημιουργήσει έκπληξη και γενικότερα να δεικνύονται τεχνικές που ξέρουμε και στο επαγγελματικό θέατρο, όπως η συμμετοχικότητα, το σωματικό θέατρο, το θέατρο σκιών και φυσικά το θέατρο του Μποάλ, το θέατρο Φόρουμ, που και στη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και στην παρουσίαση. Εκδηλώσεις λόγου, λοιπόν, όπως τις ξέρουμε, οι οποίες, όπως είπαμε, φορτίζονται όμως διαφορετικά, η επαγγελία, το θεατρικό αναλόγιο, η παραμυθιακή αφήγηση και η δραματοποιημένη, βέβαια. Εκδηλώσεις θεάτρου, εδώ να τονίσουμε ότι το θεατρικό παιχνίδι, επειδή δεν το έχουμε συνδέσει με την παρουσίαση μίας γιορτής, θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν πρωτοστατεί. Αντιθέτως, στη σύγχρονη πολιτιστική εκδήλωση είναι πολύ βασικό το θεατρικό παιχνίδι ως προθάλαμος και για οποιαδήποτε ηλικία στο δέσιμο της ομάδας. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, θέλουμε γιορτές ομαδικές. Θέλουμε γιορτές που όλα τα παιδιά συμμετέχουν και αναδεικνύει το καθένα τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έτσι λοιπόν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι δένεται η ομάδα και μπορεί να προχωρήσει είτε σε μία δραματοποίηση, είτε σε μία διερευνητική δραματοποίηση, σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πιο σύνθετη. Η διερευνητική δραματοποίηση για την οποία θα μιλήσουμε και θα δούμε και παράδειγμα, μπαίνει δυναμικά γιατί έχει να κάνει και με το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον, θέτει πάρα πολλά ερωτήματα και μπορεί να διερευνήσουμε μέσα από αυτήν πρόσωπα, γεγονότα, συναισθήματα και γενικότερα το να συνδέσει ο μαθητής την καθημερινότητά του με το μήνυμα του εορτασμού. Το happening, όπως είπαμε, και η πιο σύνθετη, βέβαια, μορφή, η θεατρική παράσταση, η οποία όμως απέχει πάρα πολύ από το να δώσουμε ρόλους στα παιδιά, να φέρουμε ένα κείμενο και να τους πούμε εσύ θα κάνεις αυτό το ρόλο, ο άλλος τον άλλο ρόλο. Υπάρχει το κείμενο να το διαβάσετε και να ξεκινήσουμε τις πρόβες. Θα δούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό το να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση για μια σύγχρονη γιορτή. Η παντομίμα, πολύ ισχυρή την παρουσία του κάνει πλέον και το σωματικό θέατρο, ειδικά και στις μικρότερες ηλικίες. Πλέον έχουν αντιληφθεί οι εκπαιδευτικοί ότι οι γιορτές μπορούν να μιλήσουν και χωρίς πολλά λόγια, με δυναμικές εικόνες. Το θέατρο σκιών φορτίζεται διαφορετικά γιατί εμπλέκεται με τις νέες τεχνολογίες. Μπορεί να γίνει συνδυασμός προβολών και θεάτρου σκιών, δίνοντας μια άλλου είδους αισθητική. Το κουκλοθέατρο παραμένει και οι μαριονέτες, παραμένουν ισχυρές αξίες, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες και όχι μόνο. Η κινηματογραφική τηλεοπτική προβολή, θα δούμε και τις ψηφιακές τεχνολογίες πώς μπαίνουν δυναμικά. Και η εικαστική παρέμβαση δεν είναι πλέον ζωγραφίζω απλά ένα σκηνικό. Μπορεί να είναι ένα εικαστικό δρόμενο, όπου ο καλλιτέχνης εμπλέκεται με το κοινό. Μπορεί να είναι το λεγόμενο περιβάλλον, όπου το κοινό εισχωρεί στο έργο. Μπορεί να είναι μια τρισδιάστατη κατασκευή,
με πολλά αντικείμενα που συνθέτουν ένα ενιαίο έργο, μπορεί να είναι μία εγκατάσταση στους χώρους του σχολείου. Μία εγκατάσταση η οποία να δίνει το στίγμα της γιορτής είτε στην αρχή είτε στο τέλος, σε οποιοδήποτε χώρο όπου κινούνται οι υποψήφοι θεατές. Εκδηλώσεις μουσικής χορού, βέβαια, μουσική, το τραγούδι, ο χορός, σε συνδυασμούς, πάρα πολύ λειτουργικούς και δημιουργικούς, μέσα πάντα από τη συμμετοχή την ουσιαστική των μαθητών και το πολυθέαμα που θα δούμε αναλυτικά για να δούμε αυτή την πλέον σύνθετη πολιτιστική εκδήλωση στο σχολείο που αποτελεί συγκερασμό αυτοτελών ή συνδυαστικών επιμέρους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Το πολυθέαμα μπορεί να περιλαμβάνει το happening, μπορεί να περιλαμβάνει μια έκθεση, μπορεί να περιλαμβάνει μια, όπως είπαμε, εγκατάσταση, μια συνεργασία με έναν τοπικό φορέα, και πάντα κινείται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, ο οποίος κεντρικός άξονας μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Μπορεί να είναι μια ιδέα, ελευθερία. Μπορεί να είναι ένα γεγονός, η ανακοχή, ας πούμε, των Χριστουγέννων του 1914, όταν Βρετανοί και Γερμανοί έδωσαν τα χέρια για να πούν την Άγια Νύχτα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε μια σύνθετη πίσω διαδικασία για αυτή τη σύνθετη μορφή παρουσίασης, μια γιορτή απαιτητική γιατί είναι σπονδυλωτή, μπορεί κάθε τάξη να αναλάβει ένα κομμάτι της γιορτής, έχει μεγάλη σημασία η στόχευση να είναι κοινή, ο άξονας να είναι κοινός, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στα σχολεία, αποσπασματικές δράσεις, παράδειγμα σε μια γιορτή λήξης, χωρίς να υπάρχει κάποια συνεννόηση και μεταξύ των εκπαιδευτικών, και πολλές φορές να χάνεται τελείως η ροή ή το ένα θέαμα να κυρώνει το άλλο. Φυσικά είναι κίνδυνος η αποσπασματικότητα και η απουσία σύνδεσης. Χρειάζεται εσωτερική συνοχή. Όπως είπαμε, και έβρεση ενοποιών στοιχείων ώστε να περάσουμε, να περνάμε ομαλά από τη μία μορφή έκφρασης στην άλλη, διατηρώντας την επαφή με το κεντρικό ιστό. Φυσικά είναι απαιτητική, αλλά ως πολιτιστικό θέαμα έχει τα πλεονεκτήματα μιας ολιστικής προσέγγισης. Αξιοποιεί διαφορετικές τεχνικές και πολλά είδη δράσεων. Βεβαίως και μέσα στο πολυθέαμα μπορούμε, όσο σε τίποτα άλλο, να αναπτύξουμε τη διακειμενικότητα, τη διαθεματικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και την πολυτροπικότητα, αφού έχουμε σύνδεση πολλών διαφορετικών μορφών έκφρασης και διαδικασιών γενικά παρουσίασης, έχουμε δυνατότητα εμπλοκής έντονα του τοπικού στοιχείου, αξιοποίηση ποικίλων οπτικών και αντιλήψεων, κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ, και μεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποίησης του συμμετέχοντες και ταύτισης στους θεατές. Κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είναι πολύ σημαντικό, το ότι οι σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν τη ματιά τους, σκύβουν και κοιτούν πολύ προσεκτικά και το μεικτό κοινό τους. Ενδιαφέρονται για αυτό το κοινό. Φυσικά, πρώτα είναι τα παιδιά, αλλά δεν αγνοεί μια σύγχρονη πολιτιστική εκδήλωση και το μεικτό κοινό το οποίο θα έχει ως αποδέκτη. Οι τίτλοι τώρα, φαντασία, παιχνίδια, ανατροπή, έκπληξη, ευρηματικότητα, όπως ακριβώς θέλουν και τα ίδια τα παιδιά. Ανοιχτοί τίτλοι,
προσέξτε, αλλά όχι γενική τίτλη. Μπορεί να μην είναι 25 Μαρτίου, μπορεί να μην είναι 28 Οκτωβρίου, μπορεί να είναι γράμματα από το μέτωπο. Ή θα δούμε πάρα πολλά παραδείγματα στη συνέχεια πώς ένας τίτλος μπορεί να είναι ανοιχτός και όχι γενικός. Μπορεί να είναι εμπνευσμένη από έργα τέχνης, από την ποίηση, από ένα γεγονός, από πρόσωπα, αξίες, ιδέες, τοπικά στοιχεία, από τη σχολική κουλτούρα. Πάντα δίνεται έμφαση στον πανανθρώπινο και διαχρονικό διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Δηλαδή αφήνουμε, είναι έτσι διατυπωμένη η γιορτή, ώστε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορέσει να συνδεθεί σε πολλά πεδία και σε πολλά επίπεδα. Βλέπουμε εδώ τη διακειμενικότητα, παράδειγμα, σε ένα τίτλο «Η κόρη της Ιτιάς στο παλάτι του Ερυσίχθωνα», που έχουμε δύο διαφορετικούς μύθους σε μια διακειμενική σύνθεση. Άραγε μπορούν να συνομιλήσουν ο μικρός πρίγκιπας με τον εγωιστή γίγαντα και τι έχουν να πούν. Σίγουρα έχουν πολλά να πούν τα παιδιά όταν θα μπουν στους ρόλους. Και σίγουρα θα αναδειχθούν με πάρα πολύ βιωματικό τρόπο έννοιες όπως η φιλία, η αγάπη, η παγκοσμιότητα. «Να δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά», λέει ο Ναζίμ Χικμέτ, και δανείζονται οι φοιτητές μας αυτό το στίχο, από τη γειτονιά μας, τις γειτονιές του κόσμου. Μπορεί άραγε ένα κείμενο με τίτλο «Το δάσος που ταξίδευε», που ανήκει στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Μπουλώτη, να είναι μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ναι, μπορεί. Όταν το δραματοποιήσουν τα ίδια τα παιδιά, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Έχουμε κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Ή ο συναγερμός στη Φάτνη, του Ροντάρη, και αυτό μπορεί να το βρείτε ως πρόταση. Τα παιδιά προσεγγίζουν μια διαφορετική Φάτνη και βρίσκουν ο καθένας το δικό του ρόλο μέσα σε αυτή τη Φάτνη, ενώ φτιάχνουν, εμπνέονται από το Ροντάρι, ανοίγει η πόρτα της φαντασίας και μπορεί να τελειώσουν αυτά την ιστορία. Έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτό το τέλος της ιστορίας. Βλέπουμε άλλους τίτλους δανεισμένους από τον Οδυσσέα Ηλίτη, «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», από το Σολωμό, «Το κάστρο της μνήμης» του Άρη Φακίνου. Και μπορεί να έχουμε και δημιουργική παρέμβαση στο λόγο του ποιητή. Στα λόγια του Γκάτσου, «Καληνύχτα και μάλα, αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει», ανατρέπονται μέσα από την οπτική της μελλοντικής εκπαιδευτικού και φοιτήτρια του παιδαγωγικού τμήματος και γίνεται ο τίτλος «Καλημέρα και μάλα, αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει». Η ελληνική επανάσταση μέσα από τα μάτια των ζωγράφων, τα παιδιά προσεγγίζουν τους πίνακες ακόμα και σε μικρές ηλικίες, έχουμε δει τέτοιου είδους γιορτές, η διαθεματικότητα. Ασοπώς, μυθολογία και περιβάλλον εμπλέκονται σε ένα πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα που είχε ως επιστέγασμα μία θεατρική παράσταση που ταρακούνησε στην κυριολεξία τα νερά της κοινωνίας της Θήβας, που υποφέρει από το εδώ και χρόνια ο ποταμός της από τη ρήπανση. Διαχρονικότητα, γυναίκες αόρατες σε ορατούς αγώνες. Θα δούμε αυτό το παράδειγμα αναλυτικά. Καθημερινοί ήρωες ή όπως μια φοιτητρία στην εργασία της έγραψε, ήρωες του 1821 και ήρωες του 2021. Ή ένας άλλος τίτλος με αντίθεση, η Σμύρνη το 1922, «Από τη χαρά στη λύπη». Βλέπουμε πώς φορτίζονται και συναισθηματικά οι τίτλοι. Και πολλές φορές υπάρχει και ο προβληματισμός ή η διερεύνηση, παράδειγμα, «Ζωντανεύοντας μνήμες, αναζητώντας αλήθειες». Πολλές φορές έχουμε και προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων. «Καλέ Λύκαι, είσαι εδώ», μία αναφορά, παράδειγμα, στην προστασία των άγριων ζώων.
η δύναμη της αδυναμίας, ας πούμε, για μια γιορτή για τους παραολυμπιακούς αγώνες. Η φράση από τον Εξυπερή, την ουσία μόνο η καρδιά τη βλέπει. Ένας άλλος τίτλος. Και σύγχρονα θέματα, όπως είπαμε, το λεύκομα της καραντίνας, ο Άγιος Βασίλης φόρεσε μάσκα, περιβάλλον, κλίση έκτακτης ανάγκης ή τοπική ιστορία, θρύλη, παραδόσεις. Είναι τεράστιο το εύρος, απλώς αναφέρουμε κάποιους τίτλους ενδεικτικά για να δώσουμε το στίγμα. Μπορεί να είναι αναφορά σε ένα γεγονός, παράδειγμα πώς η Άγια Νύχτα σταμάτησε τον πόλεμο, αναφορά στην ανακοχή του 1914, τη νύχτα εκείνη των Χριστουγέννων, που έδωσαν τα χέρια στο μέτωπο, δύο στρατοί, η ωραιότερη ιστορία του κόσμου, περιγράφει αυτή την ιστορία του Κολιότσου. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, διερευνώντας έναν ήρωα, ένα ψηφιακό πολυθέαμα, όπως θα σας το δείξει την άλλη Δευτέρα και η κυρία Καραντζούλη, που ειδικεύεται στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αναφορά στο σχολικό πλαίσιο, η πρωτομαγιά μέσα σε μια σχολική εβδομάδα, η περιπέτεια μιας σχολικής γιορτής. Αλήθεια, μπορεί μια σχολική γιορτή να μιλήσει για τη διαδικασία της σχολικής γιορτής? Και βέβαια μπορεί. Πρωτοπρόσωπες, έτσι, πρωτοπρόσωποι τίτλοι, με ένα βιβλίο πετάω, ζω για να σερφάρω, σερφάρω για να ζω. Το ερώτημα και ο προβληματισμός. Κείμενα, λοιπόν, στάσεις στη θεατρική γραφή, διασκευές, δραματοποιήσεις, κλασική και διερευνητική, διακειμενική σύνθεση και φυσικά η πρωτότυπη συγγραφή, η αξιοποίηση του εργαστηρίου των μαθητών. Ένας γόνιμος διάλογος, λοιπόν, με τα έργα του παρελθόντος. Οι αξίες παραμένουν αναλύωτες, αλλά ανοίγονται νέοι δρόμοι και νέοι τρόποι στους εκπαιδευτικούς για να φιλτραριστούν αυτά τα κείμενα μέσα από την οπτική των ίδιων των μαθητών. Εστιάζει, λοιπόν, το ενδιαφέρον ο εκπαιδευτικός σε πεζά και ποιητικά κείμενα, που μπορεί, παράδειγμα, να δημιουργήθηκαν από λογοτέχνες ποιητές, να είναι κλασικά και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα προσανατολισμένα στον ηθικό διδακτισμό και στον έντονο πατριωτισμό, γιατί, όπως είπαμε, ζητούμενο είναι και η διαπολιτισμικότητα. Και ο εκπαιδευτικός προχωρά στη σειραφή του υλικού, αναδεικνύει τις βασικές ενότητες της δράσης, όλα αυτά όμως μες θεατρικές και μέσα από το εργαστήριο γραφής. Για να δούμε τι γίνεται όμως στους κοινικούς κώδικες. Όπως ήδη έχουμε... Συγγνώμη, με συγχωρεί, Αλεξία. Θα ήθελα, για να πάρεις μια ανάσα, γιατί είναι τόσα πολλά και τόσο ωραία όλα αυτά που μας λες, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, με την έννοια ότι μέχρι στιγμής συνοψίζω ότι αναφέρθηκε η κυρία Παπακώστα θεωρητικά σε όλο το σκεπτικό αυτής της ανανέωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα κάνουμε, τα περιεχόμενά τους, την παιδαγωγική τους διάσταση, την αισθητική διάσταση κλπ. Πολύ ωραία. Τώρα, από ό,τι ξέρω, και αν δεν κάνω λάθος, Αλεξία, αυτό θα γίνει, έτσι είναι, θα μας παρουσιάσει μια συγκεκριμένη πια εφαρμογή πάνω στο παράδειγμα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, έτσι είναι, Αλεξία? Ναι. Ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, μπορείτε τώρα να δείτε πιο συγκεκριμένη εφαρμογή με αναφορές σε κείμενα, σε παραστάσεις, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα γεγονός ιστορικό, κατά κάποιο τρόπο λίγο τετριμένο, θα έλεγα, αλλά που με τον τρόπο που το προτείνει η κυρία Παπακώστα μπορεί θαυμάσια να ανανεωθεί και να δώσει νόημα και καινούργια βαρύτητα σε αυτή τη γιορτή στο σχολείο. Παρακαλώ, οποιοδήποτε απορίες και σχόλια, επειδή δεν έχουμε πολλές δυνατότητες λόγω προβλημάτων τεχνολογίας, μόλις ολοκληρώσει η κυρία Παπακώστα, σημειώστε τα και θα σας δώσω το λόγο για να υποβάλλετε είτε γραπτά είτε προφορικά τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας και τις απορίες σας.
Κύριε Παπακώστα, Αλεξία, συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν, λέω πάρα πολύ συμπυκνωμένα ότι μας ενδιαφέρει και η δυναμική και όχι στατική αντιμετώπιση των δομών του χώρου. Έχω μιλήσει ήδη για την εστίαση στους κοινικούς κώδικες, την έμφαση στην αφαιρετική αισθητική, το συνδυασμό ζωντανής μουσικής και ηχογραφημένης, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Και φυσικά, ως αφόρμηση, δεν είναι πάντα το κείμενο. Βλέπουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες μπορούν τα παιδιά και μόνο από αυτές να ξεκινήσουν μία συζήτηση και να στήσουν μία ολόκληρη γιορτή για τον πόλεμο. Παράδειγμα, 1974, πρόσφυγες της Κύπρου. Τα παιδιά παίζουν έξω από τους καταβλισμούς και τους πρόσφατους καταβλισμούς βλέπουμε στη Λέσβο. Επίσης, συνομιλούν αυτές οι εικόνες, Μικρά Ασία και πρόσφατα γεγονότα. Το 8χρονο αγόρι στα σύνορα της Ουκρανίας με την πλαστική σακούλα. Ο μικρούλης που οι γονείς του ήταν αγνοούμενοι στην Κύπρο. Ένας πατέρας, μια πάρα πολύ συνταρακτική και πρωτότυπη φωτογραφία. Ένας μικρασιάτης πατέρας, τη μικρασιατική καταστροφή κρατάει το παιδί του. Βλέπουμε από όλες αυτές τις φωτογραφίες πώς μπορεί η φωτογραφία να λειτουργήσει και ως αφόρμηση και να αφήσουμε τα παιδιά να οδηγηθούν στις έννοιες που θέλουμε να διερευνήσουμε. Φυσικά, η διερευνητική δραματοποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος και θα δούμε το παράδειγμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Προχωράω για να μπω στα παραδείγματα. Πολυπρισματικότητα, πολυφωνικότητα και πολλαπλότητα στην προσέγγιση της ιστορίας. Βλέπουμε εδώ ένα πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση στη Βοιωτία», που όλα τα σχολεία μάζεψαν πάρα πολύ υλικό, είδαν από όλες τις πλευρές το 1821 την τοπική ιστορία και έχει μεγάλη σημασία ότι αυτό το υλικό δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί και μία βάση για να χρησιμοποιούν οι άλλοι, οι νεότεροι, πάλι στις γιορτές τους το υλικό αυτό. Τοπική ιστορία, λοιπόν, αναδεικνύεται. Βλέπουμε εδώ σωματικό θέατρο σε μία εκδήλωση με διάφορες τεχνικές σωματικού θεάτρου, πώς οι μαθήτριες αναπαριστούν το μνημείο. Βλέπουμε εδώ το συμβολισμό έντονο με τα χέρια της μαθήτριας βαμμένα μαύρα, η καταστροφή των ψαρών, και τα χέρια της άλλης μαθήτριας βαμμένα κόκκινα για την σφαγή της Χίου. Βλέπουμε μια δημιουργία των παιδιών, μια νέα σύνθεση από ανάμιξη στίχων από την καταστροφή των ψαρών. Εικόνες που μπορούν να προβάλλονται, όπως είπαμε, δυνατές και να ενισχύουν το όλο αποτέλεσμα. Η διερεύνηση ενός ήρωα, ψηφιακά. Και πάμε στους ελεύθερους πολιορκημένους με τη διερευνητική δραματοποίηση. Η θεατροπαιδαγωγική αυτή μέθοδος διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε ούτως ώστε τα παιδιά μέσα από τεχνικές, όπως είναι η παγωμένη εικόνα, η καρέκλα των αποκαλύψεων, το περίγραμμα του ρόλου, οι αντικρουόμενες σκέψεις, ο διάδρομος της συνείδησης και ο συλλογικός ρόλος, να συνομιλήσουν με τους πολιορκημένους, να εκφράσουν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους, να γίνουν οι ίδιοι πολιορκημένοι στην καθημερινότητά τους και να δοκιμάσουν τις αντοχές και την πίστη τους σε μια σύγχρονη πληγωμένη πραγματικότητα. Συμμετέχοντας έτσι, λοιπόν, οι μαθητές στις θεατρικές τεχνικές βιώνουν τον εκκλεισμό, υποβάλλονται σε δοκιμασίες και συναντούν τους πειρασμούς συλλογικά και ατομικά. Μπαινοβγαίνουν στη σύμβαση και ανατροφοδοτούν τη διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, έχουμε μια άλλου είδους προσέγγιση, όχι απλά
να πάρουν κάποια κομμάτια και απλά στη γιορτή να τα απαγγείλουν. Πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν μπει και σε βάθος τους στίχους, ούτε καταλαβαίνουν τι λένε. Είναι λυπηρό και το ξέρουμε και εμείς και το έχουμε βιώσει. Οι μαθητές λοιπόν συνομιλούν με τους ελεύθερους πολιορκημένους, να μια πολύ ωραία ιδέα ανάπτυξης διερευνητικής δραματοποίησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται και στον οδηγό εκπαιδευτικού στα νέα προγράμματα σπουδών της θεατρικής αγωγής που έχουμε κάνει. Τα δίκαια των ανθρώπων μπορούν να συνομιλήσουν με τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ή τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη σε ένα θεατρικό αναλόγιο διακειμενικού χαρακτήρα. Μπορούν τα δίκαια του ανθρώπου, του Ρίγα Βελεστινλή, να συνομιλήσουν με το παραμύθι «Οι δυο λύκοι, ποιος ταΐζει φως και το σκοτάδι». Ποιος ταΐζει το φως και το σκοτάδι. Βλέπουμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε διακειμενικές συνθέσεις με ευρηματικούς και φάνταστους τρόπους. Κείμενα που δεν φανταζόμαστε ότι μπορούν να συνομιλήσουν, μπορούμε να βρούμε άξονες και να τα συνδέσουμε και μάλιστα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ρόλοι εμείς και οι μαθητές μας φυσικά μαζί. Μπορεί το μεγάλο μας τσίρκο να συνομιλήσει με τους προστάτες και το σηκωμό. Τρία κλασικά και μεγάλης αισθητικής αξίας έργα συνομιλούν σε μία παράσταση των παιδιών. Σύγχρονες τάσεις από τον κινηματογραφικό στο θεατρικό κώδικα. Βλέπουμε εδώ πως ένα νηπιαγωγείο μπόρεσε και αφηγήθηκε ένα ψηφιακό κόμικ με αφόρμηση το αρχαιακό υλικό της τηλεόρασης. «Ήρωας εγώ», λένε κάποια άλλα παιδιά νηπιαγωγείου και με ηχογραφημένη την ιδιαίτερη έτσι φωνούλα τους, δίνουν ένα άλλο στίγμα στη λέξη ήρωας, παρουσιάζοντας την δική τους οπτική. Η Μελίνα συνομιλεί με το Μακρυγιάννη. Αλήθεια, τι έχει να πει η Μελίνα με το Μακρυγιάννη? Άφασμα από το λόγο της Μερκούρη το 1986 και συνομιλεί με το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη που μιλάνε και οι δύο γιατί άλλο για τα μάρμαρα. Εδώ είναι ένα βιβλίο που το προτείνω, επαιτειακό, με 21 και μία αφηγήσεις από σύγχρονους καλλιτέχνες για το 1821 σε επιμέλεια της Μαρίζα Ντεκάστρο και της Σβορώνου. Εδώ βλέπουμε κάποιες άλλες συνομιλίες και κάποιες άλλες έτσι αντιστοιχήσεις σε εικόνες. Πολύ δυναμικά. Ο Σολωμός Σολωμού με τον Παπαφλέσσα συνομιλούν. Πολλές φορές και η μουσική και οι στίχοι δίνουν το στίγμα. Η Οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, Δημητρίου, ήρωας της Κύπρου. Φυλακισμένα μνήματα, Γρηγόρης Αυξεντίου. Όλα αυτά μπορούν να συνομιλήσουν με πάρα πολύ δημιουργικό και λειτουργικό τρόπο σε μια γιορτή. Το Κάστρο της Μνήμης, μια γιορτή που έκανε ένα σχολείο στη Βιωτία και πήρε μια πραγματικά άλλου είδους διάσταση γιατί ήταν στην εποχή του μνημονίου. Μιλούσε για προστάτες και φωστήρες και δυνατούς και όπως καταλαβαίνετε το κοινό έκανε από μόνο του τη σύνδεση. Έχουμε πρωτοβουλία σχολείων της επαρχίας σύνδεσης σε μια σχολική γιορτή με ειδικά σχολεία. Πολύ σημαντικό αυτό. Δημιουργία βίντεο σε φυσικούς χώρους. Αυτό αναπτύχθηκε κυρίως στην περίοδο της πανδημίας.
Τα παιδιά βγαίνουν στους φυσικούς χώρους και στείνουν τη γιορτή τους. Βλέπουμε εδώ. Πολλές φορές γίνεται και μια διερεύνηση στα μνημεία, στα ονόματα, στις οδούς, όπως βλέπουμε εδώ στα Χανιά συγκεκριμένα. Θεατρικό παιχνίδι σε ένα πάρκο ή σε ένα πεζόδρομο. Και πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα που δημιουργήσαμε με μία μεταπτυχιακή μας φοιτήτρια και ηθοποιό, την Αγγελική Τιτόπρου, για ηλικία εφήβων. Η ομάδα λοιπόν ξεκινά από τη διερευνητική ερώτηση. Ποια είναι η αξία της Ελληνικής Επανάστασης για εμάς σήμερα και τα ίχνη της Επανάστασης στη σημερινή εποχή, την πόλη και στον τρόπο της ζωής μας, η αναγκαιότητα για επανάσταση σήμερα. Για ποιο λόγο θα επαναστατούσαμε σήμερα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους εφήβους. Τρόπος εργασίας στο θέατρο της επινόησης. Δουλέψαμε με το θέατρο της επινόησης κυρίως. Προετοιμασία, ανίχνευση υλικού, δημιουργία σεναρίου, κριτήρια, ιδέες, προβλήματα, παρουσίαση στο τέλος και φυσικά αναστοχασμός, διορθώσεις και ανατροφοδότηση. Τι ξέρεις λοιπόν για την Ελληνική Επανάσταση, ποια γεγονότα θυμάσαι, υπάρχει κάποιο που σε συγκινεί, τι σημαίνει η λέξη Επανάσταση για σένα, τι πιστεύεις ότι χάσαμε από όσα κατακτήθηκαν τότε. Βάζουμε τα παιδιά δηλαδή να φτιάξουν οι ίδιοι τα ερωτήματα και να θέσουν τα ερωτήματα σε ανθρώπους γύρω τους, να τα θέσουν και στον εαυτό τους μέσα από θεατρικές τεχνικές. Δημιουργία βίντεο, οι μαθητές εξερευνούν τα στοιχεία της Ελληνικής Επανάστασης στη σύγχρονη ζωή. Πλάνα από την πόλη, πλατεία Συντάγματος, παλιά βουλή, παλιό πανεπιστήμιο, οδείς, κουφά, τσακάλο, φλασκάρεος, βιβλία ιστορίας και λογοτεχνίας. Τα παιδιά εμπλέκονται σε ένα γόνιμο ερευνητικό γαϊτανάκι. Έτσι λοιπόν ψάχνουν, βρίσκουν γύρω τους σημάδια αυτής της επανάστασης. Φτιάχνουν το ημερολόγιο της αντίστασης το δικό τους. Προτείνουμε στον κάθε μαθητή να καταγράψει ποιες μορφές καταπίεσης παρατηρεί, σε ποια γεγονότα της κοινωνικής ζωής εναντιώνεται και να χρησιμοποιήσει το φίλτρο της επανάστασης για να εκφράσει τις δικές του αγωνίες. Θεματικές σε τίτλους μπορεί πολύ απλά μια θεματική να είναι η βαριεστημάρα. Ναι, ότι βαριόμαστε τις σχολικές γιορτές. Σπάσε το στερεότυπο. Η ομάδα αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό, να εκφράσει τις απορίες της, να ρωτήσει το κοινό, να αναζητήσει τα ίχνη της επανάστασης γύρω της, στο τώρα, στη ζωντανή την ιστορία. Σύντομη ιστορική αναδρομή με όχημα το θέατρο και την τεχνική των εικόνων. Δεν επιμένουμε φυσικά στο αισθητικό αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει στις εικόνες να υπάρχει εύγλωτος ο λόγος των σωμάτων. Τι έμεινε λοιπόν από τους αγώνες, παρουσίαση του βίντεο, σκηνή με το πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν είχε γίνει η Επανάσταση. Και το τελευταίο κομμάτι και το πιο σημαντικό, και τώρα τι κάνουμε. Η ομάδα αναζητά τις συνδέσεις του τότε με το τώρα. Η θέση της γυναίκας στα χρόνια της Επανάστασης, παράδειγμα, και η σημερινή έξαρση της έμφυλης βίας, η ρατσιστική βία κτλ. Και πάμε και σε ένα πολυθέαμα που στήσαμε επίσης με τη μεταπτυχιακή μας φοιτήτρια, την κυρία Μίτσουλα. Αόρατες γυναίκες σε ορατούς αγώνες. Σίγουρα υπάρχουν αόρατες γυναίκες σε αγώνες που έμειναν στην ιστορία, σε αγώνες για τους οποίους μιλάμε, όπως ήταν η Επανάσταση του 1821, και για να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό να συνδεθεί με κάτι μη αναμενόμενο. Σε ένα χώρο, λοιπόν, συγκεκριμένα σε ένα μακρύ διάδρομο, υλοποιείται μια εικαστική δράση με παρουσίαση εικαστικών έργων μαθητών εμπνευσμένων από εμβληματικά έργα φιλελλήνων ζωγράφων που αποτύπωσαν μοναδικά γυναίκες επώνυμες και ανώνυμες της Ελληνικής Επανάστασης.
υπάρχει κατάλληλος φωτισμός και προσεκτική τοποθέτηση των πινάκων. Σε διάδρομο που θα οδηγεί στο Black Box Theater του σχολείου. Σε διάλογο έχουν τοποθετηθεί πίνακες της καλλιτέχνηδος Σάμσια Σάνι, της πρώτης γυναίκας street artist του Αφγανιστάν, μόλις 34 ετών. Σε συνομιλία με τα έργα των μαθητών για την Επανάσταση, μπορούν εδώ να σταθούν και έργα graffiti. Βλέπουμε λοιπόν πως η συνομιλία του πριν, του τότε και του τώρα, γίνεται εδώ μέσα από εικαστικά έργα. Και μάλιστα μέσα από σύγχρονα έργα. Οι θεατές λοιπόν οδηγούνται μέσα στο Black Box Theater, όπου τα φώτα θα σβήσουν και ευνίδια ξεκινάει ένα happening. Μια μουσική υπόκρουση, γίνεται παρουσίαση του δημοτικού τραγουδιού γνωστό στην Κύπρο, η Ανδρονίκη, στο οποίο περιγράφεται η δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας, γιατί επιθυμούσε να ζήσει όπως ήθελε αυτή. Και την ίδια στιγμή γίνεται παράλληλη δράση με ομάδα χορευτών που θα απαρτίζεται από τους μαθητές που αφηγούνται την ιστορία του κοριτσιού μέσα σε έναν χορογραφημένο χορό. Βλέπουμε εδώ και την σωματική έκφραση πως μπαίνει πάρα πολύ έντονα. Σε συνέχεια του δρόμενου και αφού τελειώσει το τραγούδι, πάλι σε ένα διάλογο του χθες με το ΣΥΑ, χρησιμοποιούμε εδώ έργα της ράπερ του Αφγανιστάν, την Paradise Sorouri, που υπέστη κακοποίηση από ομάδα ανδρών και ακούγεται το χαρακτηριστικό τραγούδι και εμφανίζεται στη σκηνή μια ομάδα από μαθητές και μαθήτριες που γράφουν σε μεγάλα χαρτόνια ονόματα γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Πάμε σε ένα θεατρικό αναλόγιο με την συνοχεία της μουσικής. Εδώ έχουμε με την, τους μαθητές να διαβάζουν επιστολές της Μαυρογένους, της Ευανθίας Καΐρη, που ήταν η πρώτη διανοούμενη Ελληνίδα γυναίκα, και την ώρα που κάποιοι μαθητές διαβάζουν τις επιστολές, η ομάδα των μουσικών, άλλοι μαθητές, θα περνάει ανάμεσα από τους θεατές ανεβοκατεβαίνοντας μία σκάλα, την οποία μπορεί να την έχουμε αισθήσει εμείς γι' αυτό το λόγο, δημιουργώντας έτσι διάφορους ήχους που θα συνοδεύουν την ανάγνωση, η οποία θα γίνεται παράλληλα με ήχο κρουστών ή με φλογέρα. Το ηχητικό πλαισίωμα από την ομάδα των μαθητών έχει στηθεί από αυτοσχεδιασμούς των ίδιων που έχουν προηγηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, σε διάλογο με τις επιστολές θα ακουστούν και αποσπάσματα από το blog της μικρής Μαλάλα, όταν έγραφε σε ηλικία μόνο 11 ετών στο το ημερολόγιο της και μιλούσε για την αγριότητα του Ταλιμπάν. Θεατρικό αναλόγιο, λοιπόν, μικρή Μαλάλα και προβολή ντοκιμαντέρ και σκέτς, που μπορούν να γίνουν είτε σε κάποιες άλλες αίθουσες, στις οποίες μεταφέρονται οι θεατές. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για πολυθέαμα. Βλέπετε πόσες διαφορετικές μορφές έκφρασης έχουν συνδυαστεί, πόσο σπονδυλωτή είναι η γιορτή μας και πόσο συνδέονται πολύ δυνατά όλα στον κεντρικό άξονα που είναι γυναίκες αόρατες σε ορατούς αγώνες. Δεν έχει σημασία το τότε, δεν έχει σημασία ο χρόνος, δεν έχει σημασία ο τόπος, σημασία έχει αυτή η έννοια της γυναίκας του περιθωρίου, του παρασκηνίου, η οποία όμως έχει δώσει και δίνει τον δικό της αγώνα. Και φτάνουμε και προς το τέλος, σε διάφορες αίθουσες του σχολείου θα βρίσκονται χαρτόνια σχεδιασμένα από τους μαθητές, πάνω στα οποία θα είναι γραμμένα τα 5 πρώτα άρθρα από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Βλέπουμε εδώ την αξιοποίηση όλων των χώρων του σχολείου σε ένα τέτοιο πολυθέαμα.
Έκθεση παράλληλα τώρα με την έκθεση μπορεί να έχουμε ηχητικό, μπορεί να έχουμε ηχογραφήσει τις φωνές των μαθητών και να ακούγονται εκείνη την ώρα στίχοι από το Σολωμό, από τους ελεύθερους πολιορκημένους κλπ. Και θα υπάρχει και ένα τετράδιο στην έξοδο στο οποίο θα τίθεται το ερώτημα «Τελικά τι γίνεται σήμερα?». Εκεί οι θεατές κατά την έξοδό τους από την έκθεση θα μπορούν να γράφουν την δική τους γνώμη. Και φτάνουμε και στην πιο σύνθετη μορφή, τη θεατρική παράσταση, που μπορεί τα παιδιά να έχουν δραματοποιήσει ένα κομμάτι από ένα μέρος, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η μικρή δασκάλα», που αναφέρεται στην Ευανθία Καΐρη και να παρουσιάσουν έστω ένα μικρό δρόμενο, αν όχι μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. Και στο τέλος της παράστασης, οι μαθητές, αποστασιοποιημένοι και απεκδιώμενοι τους ρόλους τους, εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του χώρου, κινούνται μέσα στο κοινό και μοιράζουν χαρτιά με το μανιφέστο που οι ίδιοι έχουν συντάξει σε εργαστήρι γραφής, θέτοντας τελικά το ερώτημα «Τι κοινωνία θέλουμε?». Παράλληλα με τη δράση αυτή μπορούν να προβάλλονται σε προτζέκτορα φωτογραφίες από την κακοποίηση των γυναικών που συμβαίνει στις μέρες μας διεθνώς και να ευαισθητοποιούν και να προβληματίζουν και να φορτίζουν την ατμόσφαιρα. Και για το τέλος, μία γόνιμη συνομιλία μέσα στα ίδια πλαίσια. Δανείστηκα ένα γκράφιτι και της Αφγανής που παρουσιάσαμε πριν από λίγο και ένα απόσπασμα από το βιβλίο που σας είπα για την επέτειο των 200 χρόνων, όπου γράφουν πάρα πολλοί συγγραφείς για τα παιδιά ένα αφιέρωμα για το 1821, ο καθένας καταθέτει κάτι. Εδώ έχουμε το απόσπασμα της Οθονέου, η οποία διάλεξε ένα κόμικ να δημιουργήσει και να περάσει μέσα από αυτό διάφορα μηνύματα. Βλέπουμε εδώ μία γυναίκα την εποχή της τουρκοκρατίας, η οποία πλησιάζει έναν νεοπλαρχικό και τον παρακαλάει γονατιστή να της κάνει μια χάρη και όπως χαρακτηριστικά λέει, κάνε μου αυτό το καλό και θα με έχεις σκλάβα σε όλη σου τη ζωή. Και ο πλαρχηγός της απαντά, σκλάβα, μωρή ζουρλή τι λες, για τη λευτεριά πολεμάμε και εσύ θέλεις να γίνεις σκλάβα. Βλέπουμε πως ορθώνεται, βλέπουμε το σώμα της, πως αλλάζει στάση και πως η έκφρασή της μεταμορφώνεται. Κοιτάει ψηλά πλέον, βρίσκεται σε ένα λόφο, έχει αλλάξει, κοιτάει, οραματίζεται. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε να κλωτσούν το όνειρο, να κακοποιείται μία γυναίκα και δημιουργείται όλη αυτή η αντίθεση και η συνομιλία στο τότε και στο τώρα, μια γόνιμη συνομιλία, η οποία αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, ότι οι αξίες παραμένουν ίδιες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Έκλεισα ακριβώς το χρόνο, κύριε Γραμματά. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κυρία Παπακώστα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και πολύ πρωτότυπες σαν σκέψεις, σαν ιδέες, σαν προτάσεις, οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Μιλήσατε για τον νηπιαγωγείο, μιλήσατε και για το λύκειο κάποιες δράσεις και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πολύτιμα όλα αυτά.
Ήδη υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από κάποιες από τις συναδέλφες που παρακολουθούν.